Ναι. Η χώρα βγήκε στι αγορέ. Έκανε μία δήλωση χθε. Ναι. Είναι θετικό αυτό που έκανε ο Σαμάρα και ο Βενιζέλο. Είναι θετικό, αλλά δεν είναι για πανηγυρισμού. Mm -hmm. ε, το φοβερό στην Ελλάδα είναι ότι έχουμε τον ασθενή που τόσο καιρό ήταν ε, στο νοσοκομιακό κρεβάτι, σηκώθηκε κάποια στιγμή, έκανε δύο βήματα στο δωμάτιο, βγήκε στο διάδρομο τώρα και λένε άλλοι νικήσαμε και πανηγυρίζουμε κτλ. Και ούτε λοιπόν να πανηγυρίσουμε, ε, αλλά ούτε να καταστροφολογούμε. Δηλαδή αυτό που με ένας από τους λόγους που με οδήγησε σε αυτήν την απόφαση είναι ότι υπάρχουν δύο άνθρωποι, το απλουστεύω για να συνεννοηθούμε, που σκέφτονται εντελώς λάθος για την πραγματικότητα. Είτε, α, μπράβο, βγήκαμε στι αγορέ, λύσαμε τα οικονομικά mm -hmm. προβλήματα, κανένα πρόβλημα δεν λύσαμε βγαίνοντας στις αγορές. Τα προβλήματα της χώρας είναι άλλα και αν θέλετε τα συζητάμε. Και απ' την άλλη, αυτοί που καταστροφολογούν Ωραία. ότι είναι... Ε, ε, ο, ε, ανακαλύψαν, ενώ μέχρι χθε μιλάγανε για το Τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ξαφνικά λένε γιατί δεν παίρνουμε τα λεφτά από την Ευρώπη που ήταν 2% και αν τα παίρνουμε με 5% ή Άρα, Άρα λοιπόν, λε θετικό βήμα, όχι Θετι... πανηγυρισμό. Θετικό βήμα. Ερώτημα: ναι. Ποιο είναι το επόμενο βήμα και για ναι. να γίνει αυτό το οποίο θέλουμε, να πάρει η οικονομία ξανά μπροστά, να περάσουμε στην ανάκαμψη, στην ανάπτυξη, μετά το να βγούμε στι αγορέ που κουβαλάει ένα συμβολισμό, α πούμε ότι τον κερδίσαμε. Ναι. Ποιο είναι το επόμενο που πρέπει να γίνει, Στην οικονομία. Mm -hmm. ε, η οικονομία δεν είναι υπόθεση δανείων. Έτσι. Και δεν είναι υπόθεση χρέους. Και αυτό είναι ένα ψέμα, το οποίο ε, καλλιεργείται από τους ανθρώπους που θέλουν να πλουστεύσουν πάρα πολύ τα πράγματα. Η οικονομία είναι θέμα παραγωγής. Η Ελλάδα πρέπει να ξαναρχίσει να παράγει. Και αυτό που δεν λέει η κυβέρνηση, είναι ότι οι εξαγωγές μας πέφτουν, αντί να αυξάνονται. Αυτό είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή Ωραία, για τη δε, χώρα. Δε δηλαδή, θέλω να μου το, 2013, το, 2013, το 2013 είχαμε μείωση του και λέει η κυβέρνηση: Μπράβο, μειώσαμε το ισοζύγιο. Ναι, αλλά είχαμε μείωση και των εξαγωγών. Το απόλυτο αριθμό. Ε, αυτό μα ενδιαφέρει. Μία είναι... χώρα σαν την Ελλάδα δεν θα σωθεί εάν συνεχίσει να μην εξάγει. Και αυτό συνέβη και το Φλεβάρι. Τώρα διεκδικείς, το Φλεβάρι. διεκδικεί ψήφο ναι. των Ελλήνων πολιτών. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι αντιμετωπίζει τον κίνδυνο, όπω κάθε πολιτικό, ακόμα και να σου πούνε: OK, πηγαίνει και κάνει το εσύ. Κυβέρνηση, σε ψηφίζουμε. Ναι. Σε ρωτώ λοιπόν, αν αναλάμβανε εσύ τη διακυβέρνηση τη χώρα τώρα. Ναι. Ποιο θα ήταν το επόμενο βήμα σου για την οικονομία, Ποιο θα ήταν το σχέδιο σου, Μην πει ανάπτυξη. Το ξέρω. Όλοι για την ανάπτυξη μιλάτε. Η πολιτική εννοώ. Πώ θα την κάνει, Ένα, δύο, τρία όμω, συγκεκριμένα πράγματα. Ναι. Ε, δεν πιστεύω. Φε μου, στο... τι πιστεύει, Όχι, τι δεν πιστεύει. Ναι, όχι, όχι, θα σου πω. Δεν πιστεύω στον πολιτικό σοφό με τι μαγικέ κινήσει που θα πει την -τιν", ανάπτυξη. Έτσι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Mm -hmm. Τι υπάρχει. Εμεί αυτή τη στιγμή έχουμε φτιάξει γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα της χώρας. Έχουμε φτιάξει εννιά επιτροπές έξω από το κόμμα μας, ενώ δηλαδή όχι με μέλη του κόμματος, με προσωπικότητες της δημόσιας ζωής, καθηγητές, ε, άνθρωποι της δουλειάς, από εργάτες μέχρι επιχειρηματίες, σε εννιά συγκεκριμένους τομείς. Ένα, ένας από αυτούς του τομείς είναι το θέμα των εξαγωγών. Νομίζουμε λοιπόν ότι αυτό που προέχει είναι να εκπονηθεί ένα σχέδιο το οποίο εμεί θα το εκπονήσουμε. Δεν το έχουμε αυτή τη στιγμή το σχέδιο. Δεν μπορεί ένα κόμμα με ένα μήνα να έχει σχέδια για, για, για όλα τα προβλήματα της χώρας. Oh, right. Λοιπόν, έχουμε σκοπό αμέσως μετά τις ευρωεκλογέ, όταν τελειώσει αυτή η ιστορία και καταγραφούμε mm -hmm. ω πολιτική δύναμη, έτσι, ε, να παρουσιάσουμε τις θέσεις μας σε συγκεκριμένα εννιά ζητήματα που θεωρούμε ότι είναι τα μεγαλύτερα ζητήματα που απασχολούν τη χώρα. Άρα μου λες... Τεκμηριωμένες απόψεις Α, Β, Γ και κινήσει. Μέχρι τότε μπορούμε να κάνουμε παρατηρήσει, μπορούμε να κάνουμε κάποιε προτάσει και τι κάνουμε, αλλά επειδή η χώρα χρειάζεται ένα συνολικό σχέδιο, το συνολικό σχέδιο θα το έχετε από το ποτάμι και θα το θέσουμε και σε διαβούλευση με τα άλλα κόμματα. Γιατί εμεί έχουμε πει και θα δούμε τι θα πουν και άλλοι, ότι η χώρα δεν σώζεται ούτε από εμά. Να, να σε ρωτήσω κάτι που μπορεί στα δικά μου μάτια να φαντάζει παράδοξο. Μου λε λοιπόν αποφάσισα να κάνω ένα κόμμα. Ναι. Κάνω το κόμμα, μαζεύω κάποιου σημαντικού ανθρώπου είναι γύρω μου, ναι. αλλά δεν έχουμε κάτι μεταξύ μα όλοι να συζητήσουμε ποιο είναι το σχέδιο μα, για παράδειγμα για την οικονομία ή ναι. για κάποια άλλα θέματα. Είπαμε, κάνουμε κόμμα και μετά θα συζητήσουμε ποια είναι η θέση μα. Και αν διαφωνείτε, μήπω δηλαδή μα με τον τρόπο το που, που, το περιγράφεις, όχι, έχεις που το περιγράφει, έχει βάλει το μπροστά από το άλλο. Όχι, όχι. Ξαφνιάζομαι που ξαφνιάζει, γιατί θα ήθελα να μου πει. ποιο κόμμα στην Ελλάδα έχει άποψη για τι εξαγωγέ ποιο κόμμα στην Ελλάδα. Βρε μου μία σελίδα, όχι ένα κείμενο. Γιατί μου το εντοπίζει όταν σου μιλάω για το συνολικό σχέδιο. Όχι, γιατί μου λε. Γιατί Προέχει το θέμα των εξαγωγών επειδή μιλάμε για την οικονομία. Αλλά για το οποιοδήποτε θέμα, πε μου ποια πρόταση κάνει ποιο κόμμα. Δηλαδή, είμαστε σε μια χώρα που αυτό που έχουμε βαρεθεί είναι τα ευχολόγια. Δηλαδή, μπλα μπλα ανάπτυξη, μπλα μπλα δημοκρατία, μπλα μπλα ελευθερία. Μαζί. Υπάρχει, υπάρχει, συγγνώμη, υπάρχει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση και υπάρχει μια αξιωματική αντιπολίτευση, αξιωματική αντιπολίτευση, που ανταλλάσσουν κάθε μέρα ε, πειρά πάνω ε, σε ένα. Ευχολόγιο ή σε ένα καταστροφολόγιο. Δεν είναι όμω έτσι. Δηλαδή, κάτσε. Δηλαδή, η κυβέρνηση κρίνεται γι' αυτό. Λέει, ξέρει, έχω ένα σχέδιο, σημαίνει ότι βάζω φόρου, φτάνω σε ένα σημείο, και η κυβερνηση βγαίνω στι αγορέ, επόμενο σημείο μου είναι να πάω να διεκδικήσω μείωση του χρέου. Ο ΣΥΡΙΣ, από την άλλη μεριά, λέει το ανάποδο. Όχι, πρώτα πρέπει να διεκδικήσει τη μείωση του χρέου, πρέπει να μειώσει του φόρου. Κάτι λέει. Εσύ τι λε γι' αυτό, δηλαδή, ποια είναι, είναι η γραμμή για να βγούμε από αυτό το δράμα που βιώνουμε. Εγώ λέω ότι χρειάζεται μια πολιτική σταθερότητα, μια εθνική προσπάθεια ώστε να ενδυναμωθούν οι πυλώνε τη ελληνική οικονομία και ταυτόχρονα να διαπραγματευτεί καλύτερα πράγματα στο εξωτερικό. Το εξωτερικό, επειδή έχω και την πρόσφατη εμπειρία στι Βρυξέλλε και θα τα πούμε ίσω αναλυτικά παλιότερα, αργότερα, περιμένει από την Ελλάδα και είναι η στιγμή η Ελλάδα να ζητήσει κάποια πράγματα. Αλλά ποια Ελλάδα και με βάση ποιο σχέδιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην θεωρείς ότι θα πας στην Ευρώπη και θα πεις δώσε μου να συνεχίσω ε, να την τρώ. οικονομική πολιτική του να παρελθόντος ναι. και να τους πεις ότι έχω αυτό το συγκεκριμένο σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας και με βάση αυτό θέλω μια συγκεκριμένη βοήθεια. Βάλε μια τελεία να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε έχοντας αρκετό χρόνο για να συζητήσουμε όσα περισσότερα μπορούμε.